Φοιτητές από την Καβάλα και την Ξάνθη συγκεντρώθηκαν στην Κομωτινή και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους λύγει η σύμβαση του Πανεπιστημίου με τους ιδιώτες για τα σπίτια που νοικιάζονται σε φοιτητές. Οι φοιτητές αναφέρουν ότι ζητούνται 200 ευρώ ως εγγύηση για την παραμονή τους στις εστίες και σημειώνουν ότι αν δεν δοθούν οι πρωτοετής φοιτητές δεν θα μπουν στις εστίες και οι φοιτητές που είναι ήδη στις εστίες θα πρέπει να αποχωρήσουν. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με την ακρίβεια, με το τι χρειάζεται να πληρώνουμε για τις μεταφορές μας και ερχόμαστε τώρα στο Δημοκρίτιο να μπει άλλο ένα πρόβλημα στους εστιακούς φοιτητές, το οποίο αποτελεί ένα χαράτσι 200 ευρώ, στο οποίο λένε ότι άμα δεν δοθεί, οι πρωτοετής φοιτητές δεν θα μπουν στις εστίες τους, δεν θα πάρουν δωμάτιο, ακόμα και αν δικαιούνται. Και οι φοιτητές που είναι ήδη μέσα στο πανεπιστήμιο, μέσα στις εστίες, θα τους πετάξουν έξω. Δηλαδή μας λένε, σε μία μέρα, ένας πρωτοετής φοιτητής, ένας φοιτητής ο οποίος κάνει αίτηση να μπει στις εστίες, γιατί προφανώς δεν έχει να νοικιάσει, δεν ξέρει πού θα μείνει, έχουν πάνει πίσω οι σπουδές του, να βρει 200 ευρώ, αλλιώς δωμάτιο δεν υπάρχει. Αυτό το χαράτσι θα είναι ουσιαστικά ένα ποσό 200 ευρώ, το οποίο θα δεσμεύεται, δεν θα το παίρνει καν το πανεπιστήμιο, θα δεσμεύεται και κάθε φορά που θα δίνετε το δωμάτιο πίσω, θα ελέγχεται αν το δωμάτιο θα είναι σαν εγγύηση. Παρ' όλα αυτά, άμα έρθετε και δείτε στην Καβάλα, έχουμε και πίσω πλακάτ τώρα οι συνάδελφοι, είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή η κατάσταση είναι επικίνδυνη, δεν είναι απλά τραγική. Συνολικά έχουμε διαθεσιμότητα 568 δωμάτια που αυτή τη στιγμή λόγω των απαραίτητων εννοείται ανακαινήσεων. Ωστόσο έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να ολοκληρωθούν. Μιλάμε για 2,5 χρόνια τώρα που δεν έχει ολοκληρωθεί καμία ανακαίνιση, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η χωρητικότητα κατά 40 περίπου τα 100. Μιλάμε δηλαδή ότι γύρω στα 240 δωμάτια είναι εκτός. Καταλαβαίνετε ότι σε μια περίοδο που και η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα και όλο και περισσότερες οικογένειες ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα, τι εκρηκτική κατάσταση δημιουργείται. Εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την Βρετανία για να δούμε τι προτίθεται να κάνει για να λύσει αυτό το ζήτημα, γιατί καμία επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρχε για το πότε θα βγουν τα αποτελέσματα, τι μέτρα θα πάρει για να μπορούν να στεγαστούν όλοι οι φοιτητές που έχουν ανάγκη, γιατί έχουν μειωθεί, όπως είπαμε, τα δωμάτια. Η Βρετανία έπαιζε κρυφτούλη, δεδομένου ότι έχουμε 38 φοιτητές οι οποίοι έχουν κάνει, πρωτοετής φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για εστίες και δεν έχουν ανακοινωθεί καν τα αποτελέσματα, γιατί δεν υπάρχουν δωμάτια να μπουν αυτά τα παιδιά κάπου, γι' αυτό και δεν ανακοινώνει η Βρετανία τα αποτελέσματα. Και έχουμε και τους 40 φοιτητές του 4ου κτηρίου που είναι να εκενωθεί λόγω ανακαίνησης, στους οποίους στάλθηκε και mail με απειλητικό τρόπο και όλος ότι θα κοπεί ρεύμα, ίντερνετ και νερό μέσα σε μία εβδομάδα αν δεν μετακομίσουν τα παιδιά, χωρίς να ξέρουν κιόλας πού ακριβώς, ότι η κατάσταση θα είναι τα δωμάτια κλπ.